Είναι αδύνατο να πάω τώρα στη διάλεξη της συναδέλφους μου στο Πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ για όσα καλά και μη καλά υπόθηκαν. Πάντα ο κοινοβουλευτισμός πρέπει να έχει σαφείς, ευθύς συζητήσεις, κουβέντες. Άκουσα και διάφορα προσωπικά σχόλια. Μάλλον πρόβλημα αυτών που το διατυπώνουν είναι παράδικό μου. Θα ήθελα να ξεκινήσω το εξής. Έχουμε να κάνουμε έναν εύκολο γείτονα. Είναι η Τουρκία ένας εύκολος γείτονας με τον οποίο μπορούμε να συμπεριφερόμαστε κατά το δοκούν και με το κέφι μας? Έχω να σας πω, δεν έχω καμιά διάθεση να βλέπω κανέναν από την Τουρκία, παραδείγματος χάρη. Δεν έχω διάθεση να συνομιλώ με κανέναν. Εάν αυτά τα κάνω εξωτερική πολιτική της χώρας, έχω βγάλει τα άκρια μου και θα έχω καταστρέψει τη θέση της χώρας στην περιοχή. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι το άχτι μου, δεν είναι ο θυμός μου, δεν είναι η διάθεσή μου καυγά και διαφοροποίηση. Η εξωτερική πολιτική μετράει κάθε κουβέντα που λέει, κάθε εκτίμηση που κάνει, με κριτήριο ένα και μοναδικό. Τι κάνει καλό στη χώρα, τι κάνει καλό στην περιοχή, τι εξυπηρετεί την ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα και της χώρας και ευρύτερα. Επίσης, είναι κακό δάσκαλος αν μας καθοδηγεί ο φόβος, το φοβικό σύνδρομο. Πώς τον καλούμε, λέει, αυτόν που θα έρθει να τα πει? Και τι έχουμε φόβο να πει κάτι κάποιος, όταν έχουμε το δίκιο να απαντήσουμε? Γιατί ρωτάτε και σκέφτεστε μόνο τον κόσμο που έβλεπε ελληνική τηλεόραση? Τον κόσμο που έβλεπε απευθείας την αναμετάδοση στην Τουρκία, γιατί δεν τον σκέφτεστε? Ότι για πρώτη φορά ένα μεγάλο τουρκικό κοινό άκουσε αναλυτικά τις ελληνικές θέσεις. Και αν εμείς έχουμε δίκιο και εκείνοι άδικο, τότε εμείς πρέπει να επιδιώκουμε. Μας λένε αυτοί τα άδικά τους όσο θέλουν, ας μας ακούσουν επιτέλους για το δίκαιό μας. Αυτή είναι η αντίληψή μου. Αν δεν έχουμε δίκιο, τότε να κρυφτούμε, να κρυβόμαστε. Και θέλω να πω και κάτι. Μου υπόθηκε για τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας τι είπε στη Βουλή. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα διάβασα στα site και τα άκουσα και σε μια τηλεοπτική εκπομπή σε ειδήσεις. Δεν ξεκίνησε η κυβέρνηση η σημερινή τη συζήτηση στη Βουλή περί των ίσων. Και ήταν πολύ προσεκτική, θα έλεγα, η απάντηση της τουρκικής κυβέρνησης στην αντιπολίτευσή της. Η κεμαλική αντιπολίτευση, δυστυχώς, έχει πάει σε έναν ακραίο εθνικισμό, τον οποίο δεν θα ήθελα ποτέ μου, αλλά αναγκάζομαι σήμερα να τον σχολιάσω. Ο ακραίος εθνικισμός λέει, κύριε Ερντογκάν, είσαι προδότης. Γιατί είσαι προδότης? Διότι άφησε στην Ελλάδα να καταλάβει 16, τελευταία τα έχει κάνει 18 τουρκικά νησιά, και αφού την άφησε στα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή 2 χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης και 3 δικά μας, καταλαμβάνουμε τουρκικά νησιά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στην Τουρκία. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει η αντιπολίτευση. Και δεν φτάνει που κατέλαβε αυτά τα νησιά, η Ελλάδα ετοιμάζει να καταλάβει και τα άλλα, τα 134, 136. Αυτή είναι η αντιπολίτευση της Τουρκίας, για να συνεννοούμαστε. Αυτή η αντιπολίτευση λοιπόν της Τουρκίας είπε του Ερντογκάν, μεγάλη ήττα σου στην Αθήνα. Ό,τι ακούω και εγώ σήμερα από την αντιπολίτευσή μας. Γιατί τα λέει μεγάλη ήττα σου? Παραδόθηκες, σε ξεφτύλισε ο Τσίπρας. Δεν μίλησες καθόλου για τα κατελημένα τουρκικά νησιά. Δεν έβαλες θέμα κάζους μπέλη. Δεν έκανες καμία ουσιαστική κουβέντα επιθετική απέναντι στην Ελλάδα. Πάρτε να διαβάσετε το πρακτικά. Αυτά είπαν οι τουρκικοί. Σε παρακαλώ, κύριε Κουμουτσάκο, σας παρακαλώ. Μιλάτε επί 3 εβδομάδες μόνο σας. Είμαι στην Αθήνα, επιτρέψτε μου να πω. Ναι, ναι, λοιπόν, αφήστε μας να σας πω. Είναι αυτό που κάνει λοιπόν η αντιπολίτευση στην Τουρκία, είναι ένας εθνικισμός που δεν θέλει να κουβεντιάζει με την Ελλάδα. Έχει μόνο ένα στόχο, να απελευθερώσει τα δίκαια κατηλημένα της Ελλάδας. Πρωθυπουργός, η απάντηση είναι ως εξής, με βάση την επίσημη μετάφραση που έχω πάρει από την πρεσβεία μας. Η απάντησή του είναι, δεν έχουμε παραδώσει ούτε μια βραχονισίδα, ούτε μια νησίδα, ούτε ένα βράχο. Δεν διεκδίκησε αυτός, δεν είπε ότι είναι κατηλημένα. Αυτό μπορεί να τερμηνεύσει κανείς με δύο τρόπους διπλωματικά. Αφενός ότι είπε, άρα αυτά που μου λέτε δεν τα έχουμε παραδώσει στην Ελλάδα, ή αφετέρου είπε ότι τουρκικά νησιά ή βραχονισίδες δεν τα έχει πάρει η Ελλάδα. Δεν άνοιξε αυτό το ζήτημα που τον επικαλείστε όλοι για να αποδείξετε τι έγινε 2 μέρες μετά από τον Ερντογκάν που έφυγε και άνοιξε τάχα ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας το ζήτημα.
ίσα ίσα απάντησε προσεκτικά, στο βαθμό που μπορούν να απαντάνε οι γείτονές μας προσεκτικά. Το επόμενο ερώτημα. Είναι καλό να κουβεντιαστούν τα ζητήματά μας, έστω και έντονα, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αφού υπάρχουν, αφού τα θέτουν. Ας τα θέσουν. Έχουμε απαντήσεις. Μη φοβόσαστε. Και τις δώσαμε αυτές τις απαντήσεις. Και θέλω να πω και κάτι, ότι είναι βαθιά υποτιμητικό απέναντι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να θεωρεί κανείς ότι του μίλησε ο Ερντογάν και του απάντησε και την απάντηση... Δεν σας κοιτάω, δεν, κύριε Κουμουντσάκο, μην έχετε τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, και... Αχ, Θεέ μου. Έχουμε προβλήματα άλλου είδους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, του απάντησε εκείνη την ώρα με το επιχείρημα που άκουσε ο κύριος πρόεδρος. Υπήρξε ένα σημείωμα για άλλο θέμα που έδωσε ο κύριος Γεννηματάς και εγώ το προώθησα και μας αδείχνοντας ότι δεν είναι δικό μου, από εκεί στον κύριο πρόεδρο. Δεν υπήρξε καμιά παρέμβαση ή επέμβαση στον πρόεδρο, διότι η ελληνική κυβέρνηση τον εμπιστεύεται τον πρόεδρο. Τον εμπιστεύεται και σαν νομικό και σαν πολιτική οντότητα ότι είναι σε θέση να απαντήσει ουσιαστικά και ορθά μόνος του. Δεν έχουμε την άποψη που έχει το ΠΑΣΟΚ ή ακόμα χειρότερα η Χρυσή Αυγή την υποτιμητική απέναντι στον πρόεδρο. Τρίτον, να έρθει να λύσει πρακτικά ζητήματα, να λύσουμε πρακτικά ζητήματα. Έχουμε πάρα πολλά πρακτικά ζητήματα με την Τουρκία. Και πέραν του Ερντογάν, ουδής μπορεί να τα λύσει. Σας τα λέω με μεγάλη διαβεβαίωση. Έχετε καμία αμφιβολία ότι το Κυπριακό μπορεί να λυθεί αν δεν κάνει πίσω ο Ερντογάν? Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι τον κάνω τρίπλα, τρεις τρίπλες, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Ευρωπαϊκών, τον Υπουργό Άμυνας και. Ο Ερντογάν είναι το κέντρο εξουσίας. Και η Ελλάδα πολύ καλά έκανε και κάνει να κουβεντιάζει με το κέντρο εξουσίας της Τουρκίας. Ή έχετε την αυταπάτη ότι δεν είναι αυτός αλλά κάποιος άλλος? Να μας το πείτε. Μη συζητάτε με τον Ερντογάν, διότι αυτός δεν εκφράζει την Τουρκία και εμείς έχουμε ανακαλύψει. Διότι έγινε αδελφό μας κόμμα, το κόμμα του Ερντογκάν, με το ΑΚΑΠΕ, ότι αυτή είναι η λύση. Σύμφωνοι. Να μας το πείτε. Πάμε παρακάτω. Είναι σωστό ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε. Είναι σωστό. Και να κουβεντιάζουμε να λύσουμε και πρακτικά ζητήματα. Και σας είπα, έχετε δίκιο. Χρειάζεται η δεύτερη γέφυρα στον Εύρο. Ναι, αλλά το συμφωνήσαμε. Στην επίσκεψη του Ερντογκάν, τα μισά από αυτά που είπατε, τα συμφωνήσαμε. Συμφωνήσαμε να ξαναβάλουμε μπρος τις διερευνητικές. Θέλετε να σας θυμίσω αν γίναν διερευνητικές στην εποχή Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά? Ναι, ρωτήστε, ρωτήστε, ρωτήστε. Λοιπόν, επίσης, επειδή λέτε ότι γινόντουσαν όλα αυτά, κάποιος μου είπε τα πάντα γινόντουσαν. Δεν είναι έτσι. Βρήκαμε πάρα πολλά πράγματα, δεν αξιολογώ αν ήταν σωστό ή λάθος, αλλά τα βρήκαμε σταματημένα, παγωμένα. Πήγαμε να τα ξεκινήσουμε και ήρθε το πραξικόπημα στην Τουρκία. Τα ξαναπαγώσαμε. Και τα ξανανοίγουμε. Επίμονα. Διότι εμείς έχουμε την πολιτική της ειρήνης και όχι του πολέμου. Εμείς δεν διεξάγουμε πουθενά πολέμους. Δεν είμαστε αναθεωρητική δύναμη. Δεν ξέρουμε, νομίζετε, τι σώη δύναμη, νευρική αναθεωρητική δύναμη είναι η Τουρκία. Μα τη χειριζόμαστε γνωρίζοντας ποιο είναι το περιεχόμενό της. Τώρα, άκουσα για την ενότητα, την ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Όταν σας ακούω εδώ, πολύ χαίρομαι για αυτό που ακούω. Αλλά. Δεν έχω κοντή μνήμη, θυμάμαι. Δεν υπάρχει τους τελευταίους μήνες ταξίδι που να έγινε που να μην υπήρξε ανέτοιη κατά τη γνώμη μου επίθεση στην κυβέρνηση. Να σας πω τη μεγάλη προηγούμενη καμπάνια, την επίθεση για το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και όταν πήγαν οι εκπρόσωποι σας στην Αμερική τα κάναν όλα γαργάρα, δεν τους άκουσαν να θέτουν τίποτα από αυτά που μας είπαν ότι κάναμε στραβά ή να αμφισβητούν τίποτα από όσα είχαμε συνοηθεί. Θέλετε να σας πω γιατί όταν πηγαίναμε στη Ρωσία τις πολλαπλές επιθέσεις που δεχόμασταν, τι Αμερικανόφιλο μας λένε τη μια φορά, τι Ρωσόφιλο μας λένε την άλλη, τι Κινεζόφιλο μας λένε την τρίτη? Αυτό είναι ενδεικτικό. Όποιος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, θεωρεί ότι με τον καθένα που συναντιέσαι είσαι έτοιμος να κάνεις κάτι ύποπτο το οποίο πρέπει να καταγγείλει η αντιπολίτευση. Η δικιά μας αίσθηση είναι ότι πρέπει να αναβαθμίζεται η εξωτερική μας πολιτική. Δύο επιμέρους ζητήματα, για να μην το ξεχάσω. Όσον αφορά τον πρέσβη στην Τουρκία, κάνετε μεγάλο λάθος. Έχω κάνει επί υπουργίας μου το καλό, σε εισαγωγικά, ότι έχω φέρει πρεσβευτικούς συμβούλους, θέσεις, από πρεσβείες που δεν έπρεπε να τις έχει σε πρεσβείες που δεν είχαν. Παραδείγματος χάρη, επί των κυβερνήσεών σας,
πήραν τον πρεσβευτικό σύμβουλο από το Βερολίνο και τον πήγαν στην UNESCO. Την ώρα της κρίσης, ε. Λοιπόν, εμείς στην Τουρκία είχαμε πρέσβη και δεν έμεινε ούτε ένα λεπτό η Τουρκία χωρίς πρέσβη, γιατί επειδή ερωτήθηκα. Εκεί ήταν ο πρέσβης, είναι ο κύριος Μπαλτάς. Ο κύριος Μπαλτάς είναι πρέσβης και είναι πρεσβευτικός σύμβουλος και ο καινούριος πρέσβης πήγε μετά την αλλαγή. Κύριε Κουμουτσάκο, συνηθίστε να ακούτε κάποιον, να μην με παρακαλείτε, να σέβεστε τον κοινοβουλευτισμό. Να σέβεστε τον κοινοβουλευτισμό, έχετε δυσκολία, δεν είστε στο Sky, να μιλάτε μόνο σας, θα ακούσετε. Τι θέλετε, δεν θέλετε να πείτε? Πείτε, δεν θα με εκβιάζετε εμένα, ότι θα με απειλείτε. Δεν με απειλείτε, κύριε. Τι θα με απειλείτε, σας παρακαλώ, στέλνεις προχωρήσουμε. Σας παρακαλώ, συμμαζευτείτε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ποιος είναι κερδισμένος σε αυτή τη διαδικασία? Κερδισμένος είναι μια προώθηση της ειρήνης και της συνεννόησης. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Κάναμε ένα βήμα παραπάνω στην ασφάλεια και σταθερότητα σε αυτή την επίσκεψη. Λύσαμε όλα τα προβλήματα. Μα εγώ το είχα πει πριν από την επίσκεψη. Ότι με μια επίσκεψη δεν λύνονται όλα τα προβλήματα. Εσείς παριστάνετε τώρα ότι έγινε η επίσκεψη και παραμένουν προβλήματα. Αλλά κάναμε βήματα μπροστά. Πότε παραδέχθηκε η τουρκική πλευρά ότι υπάρχουν Πομάκοι και Ρωμά που δεν είναι τουρκογενείς? Πότε το παραδέχτηκα? Να μην σας πω ότι η μισή ελληνική πολιτική σκηνή μίλαγε συνεχώς, ιδιαίτερα στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, για μόνο μια προέλευσης μειονότητα. Διότι δεν τις είχαν πει ότι να μην μιλάτε για Πομάκους και Ρωμά, διότι οι Πομάκοι έχουν σχέση με τη Βουλγαρία και είμαστε στον ψυχρό πόλεμο. Μήπως δεν είναι νίκη σε εισαγωγικά κέρδος το ότι από την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης που ξεκίνησε ο κύριος Ερντογάν είπε στο τέλος, ενώ κάπως να την επικαιροποιήσουμε, και αυτά περί Ιαπωνίας που μας χρεώσε κάποιος βουλευτής τα είπε ο Ερντογάν. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, εγώ λέω ότι η εξωτερική προληπτική δυστυχώς γίνεται από ορισμένους με στραμμένο το βλέμμα του στο εσωτερικό. Αν εγώ είχα το βλέμμα μου και η κυβέρνησή μας στραμμένο στο εσωτερικό, δεν θα κάναμε τίποτα για να αποφεύγουμε με τη γνωστή τακτική της αδράνειας οποιαδήποτε κριτική και να αφήνουμε οι εξελίξεις να είναι σε βάρος μας. Οι εξελίξεις εκεί που δεν παρεμβαίνεις και δεν δείχνεις και τη σωστή δραστηριότητα είναι σε βάρος σε μια χώρα. Παραδείγματος χάρη, γιατί έχει αυτή τη μετάλλαξη η Νέα Δημοκρατία? Ρώτησε σωστά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ. Τι την έπιασε ξαφνικά τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε εντελώς διαφορετική συμπεριφορά ως κυβέρνηση, να μην θέλει την επίσκεψη Ερντογάν, που με κατάπληξη άκουσα τον κοινοβουλευτικό της εκπρόσωπο να λέει ότι η επίσκεψη ξεκίνησε με τη συνέντευξη στο Sky. Γιατί το είπα αυτό το καταπληκτικό, ότι μια επίσημη επίσκεψη ξεκινάει από μια συνέντευξη σε ιδιωτικό κανάλι? Ίσως λόγω των σχέσεων με το κανάλι. Ίσως διότι αυτό θα τους δικαιολογούσε για να πούνε γιατί ανακηρύξαν αποτυχμένη την επίσκεψη πριν αρχίσει. 8:43, κοιτάξτε στο Sky τι δηλώνανε οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. Κοιτάξτε εκεί. Εγώ σας τα ανέφερα προηγούμενα. Και γι' αυτό δεν μου απαντήσατε, παρά τις πολλές ομιλίες και πολύ ωραία ομιλία, δεν μου απαντήσατε τελικά. Ποιες σημαντικές ικανότητες είχατε και προαναγγείλατε την αποτυχία και το φιάσκο της επίσκεψης πριν καν προσδιοθεί ο κύριος Ερντογάν? Σαν την κακή πεθαρά που λέει, κόρη μου μην τον παντρευτείς αυτόν γιατί δεν πάει καλά ο γάμος. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, επίσης έχω και κάτι άλλο. Εδώ άκουσα περί ήττας. Τα είπαν οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρύσης Αυγής. Είπανε για ήττα. Αναφέρθηκαν στις τοποθετήσεις του Προέδρου και οι δύο, ο ένας με άθλιο τρόπο, ο δεύτερος. Ή άκουσα και τους δύο να μιλάνε με κάκιστο τρόπο απέναντι στην κυβέρνηση και στον Υπουργό Εξωτερικών με πολλαπλούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Και άκουσα βέβαια τον εκπρόσωπο της Χρύσης Αυγής να υβρίζει τους βουλευτές που το κείμενο του Ερντογάν έλεγε ότι εσείς εδώ στη Θράκη έχετε 4 βουλευτές. Δεν έλεγε έχουμε εμείς 4 βουλευτές, αυτές είναι αθλειότητες. Και αυτές οι τοποθετήσεις, η ακραία της Χρυσής Αυγής αλλά και η τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ, είναι χαρακτηριστικές τοποθετήσεις που τροφοδοτούν τον εθνικισμό.
τον ακραίο εθνικισμό. Είναι τοποθετήσεις που με το θυμικό αντιμετωπίζουν την εξωτερική πολιτική και που με ακραίο τρόπο απορρίπτουν και τη συνεννόηση και την ειρηνική συνύπαρξη και την προσπάθεια, και την προσπάθεια η χώρα να αναβαθμιστεί διεθνώς. Θέλω επίσης να σας πω ότι για το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα και για μένα προσωπικά ο τύπος των προβλημάτων που έχουμε με την Τουρκία είναι διαφορετικός από ό,τι με τα Σκόπια και την Αλβανία. Με τα Σκόπια και με την Αλβανία έχουμε προβλήματα πολιτισμικών διαφορών, ονομασίες κλπ. Έχουμε προβλήματα ταυτότητας, ιστορικής αντίληψης. Αλλά δεν έχουμε γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά προβλήματα, ακόμα και αν εμφανίζονται με τον αλυτρωτισμό τους. Δεν είναι σε θέση πρακτικά να τα κάνω. Και η πιο ακραία αλυτρωτική κύκλη. Με την Τουρκία έχουμε πρόβλημα γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό. Και ανάλογα πρέπει να το χειριστούμε και να χειριστούμε και όλα αυτά που λέει. Επίσης, στο γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό πρόβλημα. Για πρώτη φορά ο Ερντογάν, και σε αντίθεση με όλα όσα έλεγε στο παρελθόν, δήλωσε ότι δεν θέτει θέματα κυριαρχίας ή εδαφικής ακυρεότητας της Ελλάδας. Θα μου πείτε, τον πιστεύεις? Η ζωή θα αποδείξει πόσα κοντά ποδάρια έχουν τέτοιες δηλώσεις ή δεν έχουν. Αλλά το ότι αναγκάστηκε ενάντια στη θέλησή του, ενάντια στις απόψεις του, να συμφωνήσουμε ότι είναι ενάντια στις απόψεις του, να κάνει αυτές τις διατυπώσεις, τι αποδεικνύει? Ότι δεν βγήκε κερδισμένος από εδώ, αλλά στριμωγμένος. Όταν αναγκάζεσαι να υποχωρήσεις και να λες αυτά που δεν πιστεύεις, να υιοθετήσω το επιχείρημά σας, ότι δεν τα πίστευε. Αλλά όταν αναγκάζεσαι να λες αυτά που δεν πιστεύεις, έχεις κάνει ένα βήμα πίσω. Και έχει σημασία αυτό το βήμα πίσω? Έχει και για τον διεθνή παράγοντα. Διότι αποδεικνύουμε στο διεθνή παράγοντα ποιος είναι αυτός που έχει αναθεωρητικές βλέψεις και ποιος είναι αυτός ο οποίος στηρίζεται στο διεθνή νόμο και στον κανόνα. Για το Κυπριακό. Τι να ακούω για τον Κυπριακό? Είναι σαφής αυτή η κυβέρνηση. Ήταν σαφής στη διαπραγμάτευση. Σε όλες τις τοποθετήσεις πάνω σε αυτές. Βάλαμε πάνω στο τραπέζι ένα θέμα που είχε εξαφανιστεί. Βάλαμε πάνω στο τραπέζι ένα θέμα που όλα τα ιστορικά έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών το είχαν εξαφανίσει ή αποδεχόντουσαν να παραμείνει. Τα ξένα αερατουργικά στρατεύματα κατοχής και τα ζητήματα τα λεγόμενα των εγγύησεων. Όσον αφορά δε την ΑΟΣ, είμαστε σε συζήτηση και διαπραγμάτευση με σειρά από κράτη και είναι πιθανόν να κάνουμε συμφωνίες χωριστές. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε όλα με όλους. Εκεί που θα συμφωνήσουμε, θα προχωρήσουμε. Τώρα, όσον αφορά την κριτική των φίλων μου από το ΚΚΕ, καταρχάς χάρηκα που η βουλευτή σας υπερασπίστηκε το ΣΚΑΙ απέναντί μου. Είναι καινούριο δείγμα για το ΚΚΕ αυτή η υπεράσπιση. Επίσης υπογράμμισα, ναι, αυτό έτσι το κατάλαβα εγώ. Επίσης υπογράμμισα, τόσο καταλαβαίνω. Επίσης υπογράμμισα, όχι, δεν είπα αυτά ο Ερντογκάν, το κανάλι υπερασπίστηκε, μαζί σας είμαι. Επίσης, ναι, επίσης, όχι, έκανε μια συζήτηση περί το αν παίζει ρόλο ένα κανάλι ή όχι. Και να σας πω και κάτι. Ξέρουμε από δημοσιογραφία. Το να επιμείνει σε μια ερώτηση πολλαπλώς, να έχει πάρει μια απάντηση απαλή και να την κάνει. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν αντέχετε την κουβέντα από ό,τι βλέπω. Η κυρία Κάτσε. Η κυρία. Δεν εγκαλώ καθόλου το δημοσιογράφο. Τι έχετε πάθει. Επιμένω ασφαλώς ότι χαιρετίζω ότι το ΚΚΕ στηρίζει το κανάλι Sky και το υπερασπίζεται. Δεν λέω περί Ερντογκάν και λοιπά. Αυτό είναι προβοκατόρικο. Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι προβοκατόρικο. Ωραία. Το ΚΚΕ δεν στηρίζει κανένα κανάλι. Στήριζε τον 902 όταν τον είχε. Ξαναδιαβάζετε τι είπε ο εκπρόσωπος. Λέω, αυτό είναι προβοκατόρικο. Ότι το ΚΚΕ στηρίζει κανάλι. Εντάξει. Άλλοι στηρίζουν κανάλια. Τι είπε η εκπρόσωπό σας όσον αφορά το κανάλι Sky. Ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, επίσης τα προβλήματα που καταγράφηκαν στηρίζονται όχι απλώς στους ανταγωνισμούς, είπα εισαγωγικά, στηρίζονται στην ασύμμετρη ανάπτυξη που υπάρχει στο σημερινό κόσμο. Αυτή η ασύμμετρη ανάπτυξη οδηγεί σε μια αναγκαία πολιτική. Ποια είναι η αναγκαία πολιτική? Η πολιτική της ειρηνικής συνύπαρξης. Μπορείς να υπάρχεις και να επιβάλλεις τον άλλον την ειρήνη που δεν την αγαπάει με τον τρόπο που την αγαπάς εσύ?
Δεν κατάλαβα. Δεν είναι παλιά αρχή της αριστεράς η ειρηνική συνύπαρξη με κράτη ακόμα και με επιθετικό προσανατολισμό? Δεν είναι αρχή της αριστεράς η αρχή της ειρηνικής συνύπαρξης ακόμα και με κράτη που έχουν εμπεδώσει τον αναθεωρητισμό ή την αντίληψη ότι πρέπει να αλλάξουν οι διεθνείς συμβάσεις? Από πότε η αριστερά αρνείται αυτή την πολιτική που εμείς εφαρμόζουμε της ειρηνικής συνύπαρξης? Τελευταίο θέλω να σας πω. Εμείς ως κυβέρνηση δεν φοβόμαστε να κάνουμε εξωτερική πολιτική. Δεν φοβόμαστε να πάρουμε πρωτοβουλίες και δεν φοβόμαστε να έρθει οποιοδήποτε στην Ελλάδα για να πάμε οποτιδήποτε, αρκεί να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της χώρας. Ουδείς κατολόγηση ουσιαστικά, πέρα από τις επιθέσεις απέναντι στο πρόσωπο του Προέδρου, που είναι απαράδεκτες. Απαράδεκτες και συνταγματικά και πολιτικά και ηθικά απαράδεκτες. Ουδείς έθεσε ζήτημα ότι η κυβέρνηση δεν είπε και δεν έπραξε σωστά. Όλη σε συγκριτική είναι η επίκληση των όσων είπε ο Ερντογκάν. Και δεν τα χρεώσατε στον Ερντογκάν που διαμαρτυρηθήκατε, κύριε Κουμουτσάκου. Τα χρεώσατε στην κυβέρνηση. Ό,τι στραβό έκανε ο Ερντογκάν, ό,τι στραβό σας φάνηκε. Και έχετε μια, έτσι σας διαβάζω και δεν σας αρέσει που σας διαβάζω ορθά. Ναι, εντάξει. Και η τελική διατύπωση, για να μείνουμε σε αυτό, είναι ότι το επίπεδο της αντιπολίτευσης δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο των προβλημάτων που έχει να λύσει και οφείλει να λύσει η χώρα το επόμενο διάστημα. Δεν αντιστοιχεί σε μια πολιτική εξαιρετικά δημιουργική και πολιτική ανάπτυξης των ικανοτήτων και δυνατοτήτων της χώρας. Εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα κέρδισε, έδειξε σε όλο τον κόσμο ποιος είναι αυτός ο οποίος υπερασπίζεται τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τις συνθήκες και τη συνεννόηση ανάμεσα στους λαούς, πήρε υποχωρήσεις σε πολιτικά πεδία και πήρε πρακτικά ζητήματα και λύσεις που τα έχει ανάγκη η χώρα στη σχέση της με ένα γείτονα. Δεν μπορείς να είσαι με ένα γείτονα και να μην μιλάς. Αυτή η πολιτική του απομονητισμού, όπως έχω πει, είναι η πολιτική που αντιστοιχεί στην εποχή του Ενβέρ Χόζα στην Αλβανία. Δεν μιλάω με κανέναν, δεν συνεννοούμαι με κανέναν, παρά μόνο με όποιον μου αρέσει. Και αν δεν μου αρέσει κανένας, μοναχός μπορεί να γίνει στην προσωπική σου ζωή. Όχι όμως στην εξωτερική πολιτική. Στην εξωτερική πολιτική πρέπει να φτιάχνεις συμμαχίες, στηρίγματα και να προωθείς τις θέσεις σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Υπουργό.